Δεν βλέπουν φω στην άκρη του τούνελ οι νοσηλευτέ τη Πασινό, οι οποίοι συνεχίζουν για δέκατη συνεχή μέρα την επαόριστον απεργία του. Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Συντεχνία ανανέωσε σήμερα την απόφαση του να μην κάνει πίσω, ασκώντα πιέσει για την ικανοποίηση των θεσμικών και οικονομικών ετοιμάτων του. Κάθε προσπάθεια συνεννόηση και συμβιβασμού έχει προ το παρόν τορπιλιστεί. Παρά τι διαβεβαιώσει που έλαβαν από πλευρά Υπουργείου για μισθολογική αναβάθμιση με την υλοποίηση τη αυτονόμηση, οι νοσηλευτέ εμένουν στη θέση ότι η αυτονόμηση θα γεννήσει νέε ανισότητε αλλά και τη δημιουργία εργαζομένων δύο ταχυτήτων. Ο διάλογο κοφών εξελίσσεται την ώρα που τα δημόσια νοσηλευτήρια υπολειτουργούν για δέκατη ημέρα. Τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται μέρα με την ημέρα. Η ταλαιπωρία χιλιάδων ασθενών συνεχίζεται. Είναι κάτι το οποίο μα ανησυχεί ιδιαίτερα. Στα νοσοκομεία του Δημοσίου εξυπηρετούνται τα επίγοντα περιστατικά, ενώ συνεχίζονται οι ροέ παραπομπών προ τον ιδιωτικό τομέα ασθενών που επρόκειτο να χειρουργηθούν από τι 15 του μήνα. Δεν έπρεπε να μεταφερθούν όλε οι ευθύνε πάνω στου γιατρού. Εμεί είμαστε στην Αγία αποδεικνύουμε καθημερινά με τη στάση μα ε, ότι βοηθούμε τον ασθενή αλλά θέλουμε να μας περιέχονται και οι κανονικές συνθήκες. Περίπου 320 περιστατικά παραπέμφθηκαν σε ιδιωτικά ιατρικά κέντρα, ενώ σκόπελοι προέκυψαν για αριθμό επεμβάσεων, για τις οποίες σύμφωνα με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων έγιναν παζάρια ως προς το κόστος χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία.